Είμαι στον δρόμο. Γιατί δεν ήρθε ποτέ. Ταξιδεύω μόνος μου για Κοζάνη. Και κάνει πάρα πολύ κρύο. Και έχει πάρα πολύ ομίχλη και βροχή. Και στροφή θα φύγω. Για να υπούστη την τραβά. Μετά από πολλές ώρες τρεξίματος για να καταφέρω να φύγω από την Κεφαλονιά, είμαι στο καράβι από Σάμι για Αστακό. Ελπίζω πως απέναντι θα βρω το Στελάρα. Το πιάσαν λίγο τα ψυχολογικά του και μου έκανε κάτι γκρίνιες ότι δεν πήγα. Γράφει. Μέρα δεύτερη. Τελείωσε το live στην Κοζάνη. Ο Άρης ακόμα δεν έχει έρθει. Γιατί είναι μαλάκας. Και δεν τράβηξα τίποτα από χτες, γιατί ήπια λίγο παραπάνω. Και δεν τράβηξα τίποτα. Και δεν τράβηξα τίποτα και στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, φεύγουμε από Κοζάνη. Δεν θα δείτε ποτέ τι έγινε στην Κοζάνη. Ρωτήστε να σας πούνε. Αυτά. Γενικά. Σε γενικές γραμμές. Άρησε μαλάκας που μ' άφησες να τα περάσω όλα αυτά μόνος μου. Επόμενη στάση, γρέβες με το κάτσα. Πάω να απολαύσω λίγο τα live του και να τραβήξουμε υλικό να δείξουμε και σε εσάς. Ελπίζω να το χαρείτε. Φτάσαμε. Επιτέλους ήρθαμε αγαλλιώς. Πού θα πάμε τώρα? Θα φύγουμε από εδώ που είμαστε. Ναι. Γιατί κάποιος δεν ήρθε στην ώρα του, τη μέρα που έπρεπε. Και είμαι και το τραβάω όλο αυτό μόνος μου τώρα δύο μέρες, τρεις. Διέσχισα τη μισή Ελλάδα για να έρθω εδώ να τον πάρω, αυτόν τον κάποιον. Και τώρα θα διασχίσω την άλλη μισή για να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε στον προορισμό μας. Έχουμε άλλες 4 ώρες ταξίδι, η ώρα είναι 6 και είναι 7 παρά 20. Τώρα πάμε τρέκαλα. Και μετά λέμε πλαστήρα. Θα περάσουμε από τα μαγαζιά και θα κάτσουμε ή θα χαιρετήσουμε και θα φύγουμε. Θες να δούμε αν θα ζούμε μέχρι τότε. Έχω πιει αυτά τα 24 ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω απολαύσει υπεύθυνα. Κάνα το ακριβώς άλλο. Αμέ. Είσαι έτοιμος εσύ? Ναι. Τα κακά μου σε λέω μαλάκα σε όλη τη διαδρομή. Πάμε. Φάνη λύκη. Πόσο ακόμα, δεν έχουμε πιάσει πίνκο. Εκτός ότι η Ιωνία οδός δεν έχει πολλά διόδια, δεν έχει και μπάτσους. Και το λένε σε πινακίδα ότι δεν έχει μπάτσο. Είναι τόσο τίμη. Να το. Δεν είναι μπάτσι αυτό. Και αυτό ήταν μπάτσι στη μεγάλη. Στην Ιωνία οδό, εκτός ότι δεν έχει διόδια πολλά, και αυτό γαμάει, επίσημα και με πινακίδα, δεν έχει και μπάτσους. Όχι σαν τον άλλο το δρόμο της Πάτρας. Γιατί δεν έχουμε φλάσει. Δεν έχουμε φλάσει και το κάνω χειροκίνητα. Το ζούμε είναι τελείως DIY φάση. Εφόσον ήρθα μόνος μου από Κοζάνη, έκανα όλα αυτά που ήταν να κάνω που δεν ήρθε ο Άρης. Και αναγκάστηκα να γυρίσω τη μισή Ελλάδα όπως προείπα να πάω να το πάρω από τον Αστακό. Μπορείς να έχεις το κεφάλι σου στραμμένο από εδώ. Ξέρεις κάτι, οδηγάω. Άμα δεν έχω το κεφάλι μου στραμμένο από εκεί, σκοτωθούμε. 93. Φαγκάρι. Δώσατε περισσότερα. 2,95 ήταν. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ρε μαλακά, μην είσαι γκρινιάρης. Έχω ξεπαγιάσει, έχει 2 βαθμούς εδώ έξω. Και ο Άρης τραβάει βίντεο με την κάμερα. Πάμε μαλακά.
φτάσαμε, είμαστε κομπλέ. Έχουμε τώρα την ευκαιρία επιτέλους να πέσουμε για ύπνο. Θα μείνουμε για 2 μέρες εδώ στην ορεινή Καρδίτσα, στο σπίτι μου. Και θα έχω την ευκαιρία να ξεναγήσω τον Άρη σε όλες τις ομορφιές της περιοχής. Πριν κατέβουμε για το live μας το Σάββατο στην Ιταία και μας περιμένει εκεί πέρα ο φίλος ο Μαθιός. Και στο αμάξι ακούγαμε μουσικάρες. Συγκεκριμένα ακούγαμε τη δουλειά των The Devil Made Me Do It. Το κομμάτι λέγεται No Face, το οποίο είναι και κομματάρα και τα παιδιά είναι μπαντάρ. Πληροφορίες για την μπάντα μπορείτε να βρείτε στα link από κάτω. Προς το παρόν λοιπόν, όχι, είπαμε καληνύχτα.